Η παράσταση Βάκχιας με τον Σάκη Ρουβά στο ρόλο του Διόνυσου έχει μόλις τελειώσει. Το κοινό τον αποθεώνει με θερμά χειροκροτήματα. Συναντήστε με τον Σάκη Ρουβά στο ταξίδι του για τη Ρόδο, που σήμερα και αύριο θα δώσει παράσταση στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου και σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μίλησε για όλα. Βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Βλέπω ότι οι άνθρωποι που μου αγαπούν, είτε στο τραγούδι είτε στον κινηματογράφο, με ακολουθούν και στο θέατρο. Πολλά νέα παιδιά, απροσδόκητα πολλά νέα παιδιά, έρχονται και βλέπουν αρχαία τραγωδία. Πόσο δύσκολο ήταν να ενσαρκώσεις το Διόνυσο σε αρχαία τραγωδία? Αυτό ήταν και το μεγάλο στίγμα, και μπορούσα να συλλάβω πως ένας άνθρωπος μπορεί να παίξει ή να υποδηθεί ένα θεό. Μέσα από πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με τον Δημήτρη και τον Γιάννη τον Λινάρη, που κάνει μετάφραση, μπόρεσα να καταλάβω ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή. Γιατί το αεροδρόμιο είναι λίγο. Η σκηνή που τον απογυμνώνουν οι Βάκχιας έγινε πόλος έλξης σχολείων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος με βλέπει έτσι. Κατά δεύτερον, δεν βλέπω κάποιο ρίσκο. Κατά τρίτον, την παράσταση δεν αισθανόμουν καθόλου εκείνη τη στιγμή. Ποια είναι η αμφίεσή μου, έτσι. Η κριτική του θεάτρου ή του κινηματογράφου είναι λίγο, ξέρεις, πάντα πιο καυστική σε ό,τι αφορά την πένα τους. Γι' αυτό εννοώ. Ναι. Ίσως θα προτιμούσα να με δουν χωρίς το σκυπάκι. Μιλήσαμε με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και είπαν τα καλύτερα. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και ίσως και αυτό τους τους κάνει να μην αισθάνονται είτε κόμπλεξ είτε κάποιο ενδιασμό σε σχέση με άλλους ανθρώπους που θέλουν και εκείνοι να ανακαλύψουν τι κρύβουν μέσα τους. Υπήρξε και ο κύριος Κόκλας, ο οποίος ακόμα αναρωτιέται δημοσίως γιατί το έκανε. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί το θέλω. Το θέμα δεν είναι να αποδείξω ότι έχω υποκριτικό ταλέντο. Το θέμα είναι εγώ να ευχαριστήσω τον εαυτό μου και να... και όλη αυτή την αναζήτηση που έχω συνέχεια. Όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνω, είστε μαζί μου. Σε κάθε του περιοδία τον ακολουθεί πιστά και το κοινό του. Μακάρι κι εγώ όταν ήμουνα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, να είχα τις ευκαιρίες να παρακολουθήσω αρχαίο ελληνικό δράμα και ίσως να είχα διδαχθεί κι εγώ από πιο μικρή ηλικία τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο για όλα τα νέα παιδιά να μειούνται σε κάτι τέτοιο. Και εκτός το ότι είναι κάτι το οποίο θα τους αφήσει μέσα τους πολλά ερωτηματικά, ίσως και πολλές απαντήσεις, είναι και πάρα πολύ απολαυστικό. Μετά το θέατρο, ο Σάκης φαίνεται ότι θα επιστρέψει σύντομα και στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος στο τραγούδι βέβαια δεν τίθεται. Με πολιτική, ας πούμε. Γιατί ξέρω ότι διαβάζεις και εφημερίδες, ενημερώνεσαι πάρα πολύ, θα σε δούμε σε ένα πολιτικό ρόλο. Ξέρω ότι είσαι κοινωνικό. Ναι, ναι, στον κινηματογράφο ίσως.